Γεια σας και καλώς ήλθατε για τρίτη συνεχή χρονιά μαζί εδώ σταθερά για τα δύο εβδομαδία μας ραντεβού. Καταρχήν με τη διεθνή επικαιρότητα αλλά και από τις 12.30 και μετά με τον κόσμο της επιστήμης και της τεχνολογίας. Στο πρώτο μας θέμα αυτό το μεσημέρι, στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκατοντάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της πόλης Σαρλότ στην Βόρεια Καρολίνα, διαμαρτυρόμενοι για το θάνατο ενός Αφροαμερικανού από αστυνομικά πυρά, αψηφώντας μάλιστα την απαγόρευση κυκλοφορίας που έχει τεθεί σε ισχύ. Στις άδειες λεωφόρους της Σάρλοτ, εκατοντάδες πολίτες πορεύτηκαν φωνάζοντας συνθήματα και κρατώντας πανό που ζητούσαν να τερματιστεί ο αστυνομικός τρόμος. Έχοντας απέναντί τους πάνοπλους αστυνομικούς, αλλά και δυνάμεις της εθνικής φρουράς που αναπτύχθηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, όταν άρχιζε η εξάωρη απαγόρευση της κυκλοφορίας, αστυνομικοί απόθυσαν διαδηλωτές από αυτοκινητόδρομο που είχαν καταλάβει, αψηφώντας τις προειδοποιήσεις. Με τις δυνάμεις ασφαλείας να σχηματίζουν κλειό και ένα ελικόπτερο να καταγράφει κάθε τους κίνηση, οι διαδηλωτές αρχίστηκαν να φωνάξουν ότι δεν θα υπάρξει ειρήνη δίχως δικαιοσύνη. Κύριο αίτημα της διαδήλωσης ήταν να δοθεί στη δημοσιότητα το βίντεο που καταγράφει τις τελευταίες στιγμές του Keith Lamont Scott πριν μια Αφροαμερικανή αστυνομικό τον πυροβολήσει θανάσιμα. Οι αρχές επέτρεψαν στην οικογένεια Scott να δει το επίμαχο βίντεο. Η οικογένεια λέει ότι τα στιγμιότυπα προκαλούν πολλά ερωτήματα καθώς δεν διακρίνεται τι κρατούσε στα χέρια το θύμα. Η αστυνομία λέει ότι οπλοφορούσε. Η οικογένεια λέει ότι κρατούσε ένα βιβλίο. Και οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι το βίντεο δεν ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Λάδι στη φωτιά της φυλετικής αντιπαράθεσης ρίχνει δήλωση τοπικού βουλευτή των Ρεπουμπλικανών στο BBC. Μισούν τους λευκούς γιατί οι λευκοί είναι επιτυχημένοι και αυτοί δεν είναι. Εννοώ ότι έχουμε ένα κράτος πρόνοιας, έχουμε εξοδέψει 3 εκατομμύρια δολάρια σε επιδόματα πρόνοιας για τους μαύρους. Στο μεταξύ, οι εισαγγελείς στην πολιτεία της Οκλαχώμα απήγγειλαν κατηγορίες εναντίον της αστυνομικού Μπέτι Σέλμπι για την ανθρωποκτονία του 40χρονου Αφροαμερικανού Τέρενς Κράτσερ, πατέρα 4 παιδιών, στην πόλη Τάλσα την περασμένη Παρασκευή. Κάμερα της αστυνομίας δείχνει το θύμα να απομακρύνεται από τους αστυνομικούς έχοντας σηκώσει τα χέρια ψηλά και παρόλα αυτά να δέχεται φωνικά πυρά σχεδόν εξ επαφής. Είμαστε γεμάτοι αγάπη και συγχώρεση, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί το έγκλημα. Πιστεύω ειλικρινά ότι πρέπει να αποδίδονται ευθύνες και ότι υπάρχουν συνέπειες για κάθε πράξη. Για τα περιστατικά θανάσιμης αστυνομικής βίας και τον αντίκτυπό τους έκαναν δηλώσεις οι προεδρικοί υποψήφοι. Οι ταραχές στους δρόμους μας αποτελούν απειλή για όλους τους φιλήσυχους πολίτες και πρέπει να σταματήσουν τώρα. Ακόμα 2 ονόματα προσθέθηκαν στη λίστα Αφροαμερικανών που σκοτώθηκαν από αστυνομικούς. Αυτό είναι ανυπόφορο και πρέπει να γίνει απαράδεκτο. Ο πρόεδρος Ομπάμα κάλεσε όλες τις πλευρές να δείξουν ψυχραιμία, αλλά συνέχισε λέγοντας. Υπάρχει διάχυτη αγανάκτηση σε πολλούς Αφροαμερικανούς για τους θανάσιμους τραυματισμούς ανθρώπων και η αίσθηση ότι η δικαιοσύνη δεν έχει πάντοτε αχρωματοψία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες για άλλη μια φορά το φυλετικό ζήτημα εμπλέκεται στις μεθόδους αστυνόμευσης, κάτι που έχει συχνά εκρηκτικά αποτελέσματα. Όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ του Γιώργου Φελίδη, εκρηκτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην πόλη Σαρλότ, ενώ η οικογένεια του θύματος έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που καταγράφει τη στιγμή του θανάσιμου τραυματισμού. Don't shoot him. Don't shoot him. He has no weapon. He has no weapon. Don't shoot him. Don't shoot him. Don't shoot him. He didn't do anything. He doesn't have a gun. He has a TBI. He's not going to do anything to you guys. He just took his medicine. Drop the gun. Let me get a fucking baton over here. Keith, don't let them break the windows. Come on out the car. Drop the gun. Keith, don't do it. Drop the gun. Keith, get out the car. Keith, Keith, don't you do it. Don't you do it. Keith, Keith. Keith, don't you do it! Did you shoot him? Did you shoot him? Did you shoot him? He better not be fucking dead. He better not be fucking dead. I know that much, he better not be dead. I'm not gonna come near you, I'm gonna record though. I'm not coming near you, I'm gonna record though. He better be alive, cause I'm coming. You better be alive, how about that? Yes, we're over here at 9453 Lexington Court. These are the police officers that shot my husband, and he better live. He better live, because he didn't do nothing to them. He better live. Where is...
He better fucking live and I can't even leave the damn spot. I ain't going nowhere. I'm in the same damn spot. The fuck? That's okay. Did y'all call the police? I mean, did y'all call an ambulance? Αλλάζουμε θέμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Βενεζουέλα, όπου σε συνθήκες εξαθλίωσης ζουν μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά ψάχνουν σε κάδους σκουπιδιών προκειμένου να ξεγελάσουν την πείνα τους και να επιβιώσουν. Ενώ συνεχίζονται οι διαδηλώσεις κατά του Προέδρου Μαδούρο και οι λαιλασίες σε καταστήματα τροφίμων. Άνθρωποι που ψάχνουν τα σκουπίδια, σχεδόν σκελετωμένοι, χωρίς να γνωρίζουν το αύριο. Αυτή είναι η καθημερινότητα στην Βενεζουέλα. Εικόνες εξαθλίωσης με τους πολίτες να δίνουν τη μάχη της επιβίωσης. Κοιτάω γιατί δεν έχω φάει τίποτα σήμερα. Σύμφωνα με νέα σοκαριστική μελέτη, το 15% των πολιτών της χώρας τρώνε από τα σκουπίδια για να επιβιώσουν. Με πληθυσμό περίπου 31 εκατομμύρια, η Βενεζουέλα βρίσκεται στην χειρότερη στιγμή της ιστορίας της. Το Καράκας υφίσταται το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η ένδυση ακόμα και για το σχολείο ή ένα κούρεμα θεωρείται πια πολυτέλεια. Κοίταξα όλα τα καταστήματα, αλλά είναι τόσο ακριβά. Τα χρήματα που έχω δεν αρκούν και έχω πολλά εγγόνια να φροντίσω. Αν η κυβέρνηση δεν μας σκοτώσει, θα το κάνουν οι εγκληματίες. Είτε η αστυνομία είτε οι γκάνγκστερ. Τόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα εδώ. Οι κάτοικοι είναι εξαθλειωμένοι και όλο και περισσότερες πορείες γίνονται κατά της κυβέρνησης του Νικολάς Μαδούρο. Η ανθρωπιστική κρίση βαθαίνει μέρα με την μέρα. Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν ο μισός πληθυσμός αναγκάζεται να λείψει από την δουλειά για να στηθεί με τις ώρες έξω από τα σούπερ μάρκετ με ή χωρίς αποτέλεσμα. Πέρυσι, σύμφωνα με μελέτη, το Καράκας ήταν η πόλη με την μεγαλύτερη εγκληματικότητα στον κόσμο. Κάθε ένας που μπαίνει στον Μπαρμπέρικο έχει να μας πει μια ιστορία είτε για κλεψιά, είτε για ένα περιστατικό που έζησαν υπό την απειλή του όπλου. Οι πολίτες ζητούν να γίνει δημοψήφισμα και η κυβέρνηση Μαδούρο, ως απάντηση, ενισχύει τις στρατιωτικές της δυνάμεις. Και ενώ το 90% των πολιτών της Βενεζουέλας δεν έχει καν χρήματα για να φάει έστω 3 γεύματα την ημέρα και πλέον αναζητά τη τροφή του στα σκουπίδια, οι πορείες συνεχίζονται μέχρι να βγει κάποιο αποτέλεσμα. Απόλυτη κυριαρχία του Βλαντιμίρ Πούτιν με ένα ακόμα εντυπωσιακό αποτέλεσμα στις βουλευτικές εκλογές. Το κόμμα του, Ενωμένη Ρωσία, εξασφάλισε πάνω από το 70% στη Ρωσική Δούμα στις πρώτες εκλογές μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας, αλλά και την πρώτη κάλπη εν μέσω της οικονομικής ύφεσης που βιώνει η χώρα. Μπορούμε τώρα σίγουρα να πούμε ότι το κόμμα μας κέρδισε. Με τον ισχυρό άνδρα της χώρας στο πλευρό του και μέσα σε κλίμα εφορίας, ο Ρώσος Πρωθυπουργός Δημήτρη Μετβιέντεφ επιβεβαιώνει το πλέον αναμενόμενο αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών. Την απόλυτη και εκ νέου κυριαρχία του κόμματος Ενωμένη Ρωσία, που εξασφάλισε το 54,2% ή 343 από τις 450 έδρες στη Ρωσική Δούμα. Ο λαός αντιλαμβάνεται την επιθυμία και την παρόρμηση της ηγετικής δύναμης της χώρας, η οποία εργάζεται και προσωπείται ευρέως στο Κοινοβούλιο, στην επίτευξη καλών αποτελεσμάτων. Πιστεύει στην επιθυμία της Ενωμένης Ρωσίας να εργαστεί και να είναι χρήσιμη για τη χώρα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 13,5% και σε απόσταση αναπνοής με ποσοστό 13,3%. Το Εθνικιστικό και μόνον κατ' όνομα Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα του λαϊκιστή ακροδεξιού Βλαντιμίρ Ζιρινόφσκι. Αν και η κάλπη χαρακτηρίστηκε από την πλειοψηφία των Ρώσων ως η πιο βαρετή στην ιστορία, για το Ρώσο Τσάρο είχε άκρο συμβολικό χαρακτήρα. Ο ίδιος θέλησε να της προσδώσει χαρακτήρα γιορτής, αφού το 2011 οι εκλογές είχαν καταγγελθεί για νοθεία και οδήγησαν σε κοινωνική έκρηξη, ενώ μεσολάβησε η προσάρτηση της Κρυμαίας, αλλά και η βαθιά ύφεση λόγω της πτώσης της τιμής του πετρελαίου και των κυρώσεων της Δύσης. Στο Κίεβο επικράτησε ένταση έξω από την πρεσβεία της Ρωσίας όταν ακροδεξιοί ακτιβιστές επιχείρησαν να μπλοκάρουν την είσοδο ώστε οι Ρώσοι πολίτες να μην ψηφίσουν. Ενώ δεν έλειψαν οι παραβιάσεις σε πλείστα εκλογικά κέντρα. Γνωρίζοντας εκ των προτέρων το αποτέλεσμα, πολλοί Ρώσοι επιστράτευσαν το χιούμορ τους, ξεδίνοντας το ψηφοδέλτιο. Άλλοι βάζοντας σταύρο προτίμησης στον εικονικό πρωταγωνιστή του Pokémon Pikachu και άλλοι ψηφίζοντας ήρωες της δημοφιλούς σειράς Game of Thrones.
Με το κρίσιμο ζήτημα του μεταναστευτικού ασχολήθηκαν οι ηγέτες της διεθνούς κοινότητας σε ειδική συνδιάσκεψη που έγινε στη Νέα Υόρκη πριν την καθιερωμένη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Η πρόκληση της μαζικής μετανάστευσης γίνεται κάθε χρόνο μεγαλύτερη. Αυτό τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στην ειδική συνδιάσκεψη για το προσφυγικό που διεξήχθη στη Νέα Υόρκη. Περισσότεροι άνθρωποι από ποτέ βρίσκονται σε μετακίνηση. Ορισμένοι διαφεύγουν από τον πόλεμο. Άλλοι αναζητούν ευκαιρίες. Πρόσφυγες και μετανάστες δεν πρέπει να θεωρούνται βάρος. Με τους κατατρεγμένους να έχουν ξεπεράσει φέτος τα 63 εκατομμύρια, ο Ιάπωνας Πρωθυπουργός υποσχέθηκε περισσότερα χρήματα για τους πρόσφυγες. Η Ιαπωνία θα παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια για να στηρίξει τις χώρες και τις κοινότητες που φιλοξενούν πρόσφυγες και μετανάστες, δίνοντας 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια για 3 χρόνια από φέτος. Τον επιμερισμό των βαρών ζήτησαν χώρες που γειτνιάζουν με εμπόλεμες ζώνες όπως η Τουρκία και φιλοξενούν εκατομμύρια πρόσφυγες, αλλά και χώρες που έχουν βρεθεί με δεκάδες χιλιάδες ετούντες άσυλο και μετανάστες στο έδαφος τους, όπως η Ελλάδα. Οι όχθες του ποταμού Χάτσον γέμισαν σωσίβια, καθώς μη κυβερνητικές οργανώσεις διοργάνωναν δρόμενα. Γνωστοί ηθοποιοί όπως ο Γιούαν Μακγκρέγκορ συμμετείχαν σε ολονυκτίες υπέρ των προσφύγων. Μπορεί να ήταν τα παιδιά μας, μπορεί να ήμασταν εμείς. Μπορείτε να φανταστείτε ως οικογενειάρχες, εάν διεξάγεται πόλεμο στην πόλη σας, να τρέχετε για να γλιτώσετε, να αρπάζετε τα παιδιά σας και να φεύγετε χωρίς τα επαρχοντά σας. Τους απανταχού πρόσφυγες ανέλαβε να εκπροσωπήσει στη διάσκεψη η νεαρή πρέσβυρα καλής θέλησης του ΟΗΕ από την κοινότητα Γεζίδη του Βορείου Ιράκ, που κατάφερε να δραπετεύσει από σκλαβοπάζαρο του Χαλιφάτου. Εσείς και οι οικογένειές σας δεν είσαστε οι μόνοι που αξίζετε να ζήσετε ελεύθεροι, και εμείς αξίζει να ζήσουμε επίσης. Πάμε τώρα σε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Επτά ημέρες κόσμος, εδώ είμαστε και πάλι. Νέες αποκαλύψεις για το διαζύγιο της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ έρχονται στο φως της δημοσιότητας και συγκλονίζουν το Χόλιγουντ. Δημοσιεύματα μάλιστα κάνουν λόγο για έρευνες από το FBI για επιθετική συμπεριφορά του Μπραντ Πιτ απέναντι στα παιδιά του. Οι άλλοτε ευτυχισμένες στιγμές του λαμπερού ζευγαριού αποτελούν παρελθόν. It's the A-list divorce. Το παραμύθι τελείωσε και τα σενάρια για το θρίλερ του διαζυγίου Brad Pitt, Angelina Jolie που γράφεται, πληθαίνουν μέρα με την μέρα. Το FBI ξεκίνησε επίσημα την έρευνα για τον Brad Pitt μετά και τις καταγγελίες ότι είχε επιθετική συμπεριφορά απέναντι στα παιδιά του. Η φημολογία για το συγκεκριμένο περιστατικό ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου όταν σε πτήση της οικογένειας Τζολί Πιτ από Γαλλία προς Λος Άντζελες με το ιδιωτικό του αεροσκάφος, από όπου και οι φωτογραφίες που βλέπετε, ο Πιτ σε κατάσταση μέθης είχε έντονη λεκτική διαφωνία με το μεγαλύτερο γιο του Μάντοξ. Οι φήμες ότι το περιστατικό εκείνο ήταν η αφορμή που έκανε το ποτήρι να ξεχυλήσει ενισχύονται από το γεγονός ότι η αίτηση για το διαζύγιο έγινε την επόμενη ημέρα. Είναι καταπληκτικός. Είναι απλά τόσο υπέροχος άνδρας, τόσο υπέροχος πατέρας. Είμαι πολύ πολύ τυχερή. Η δήλωση αυτή είναι παρελθόν πια, όπως και αυτή η δήλωση από το 2011. Είμαι της άποψης ότι αυτό που κρατά μια σχέση δυνατή είναι το να έχεις την ίδια ηθική με τον άλλον, ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεις τον κόσμο να είναι ο ίδιος, όχι μόνο η αγάπη προς την τέχνη, η ευαισθησία σου ως προς το τι είναι σωστό ή λάθος ή το τι χρειάζονται τα παιδιά από σένα. Τα μίντια θυμούνται ευτυχισμένες στιγμές της οικογένειας, οι νταντάδες όμως που πέρασαν από το σπίτι μιλούν για καταστάσεις εκτός ελέγχου. Αλκοόλ από μικρή ηλικία και συλλογή από στιλέτα για το μεγαλύτερο Μάντοξ και παιδιά ανεξέλεγκτα που δεν πάνε σε σχολείο, με κύρια υπεύθυνη για τη συμπεριφορά τους, την Αντζελίνα Τζολί. Ποια είναι η αλήθεια, ακόμη άγνωστο. Το μόνο σίγουρο είναι πως ξάφνιασαν στενούς τους φίλους και στεναχώρησαν τα μίντια, μιας και αποτελούσαν το αγαπημένο ζευγάρι του Χόλιγουντ και των παπαράτσι.
Και ενώ όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια του διαζυγίου είναι ανοιχτά, σκανδαλοθυρικά έντυπα και site κάνουν πάρτι, δημοσιεύοντας ακόμη και τα πιο τρελά σενάρια. Η New York Post έχει στο εξώφυλλό της την Jennifer Aniston να γελάει σαρδόνια, ενώ η USA Today επικαλείται ακόμη και διάσημο blogger που κάνει λόγο για φήμες ότι το τρίτο πρόσωπο που διέλυσε τον γάμο είναι Ευρωπαίος πολιτικός που γνώρισε η Τζολί στο πλαίσιο της περιοδίας της για το προσφυγικό. Θα παραμείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εν ώψη των προεδρικών εκλογών, Κλίντον και Τραμπ παίζουν τα δυνατά τους χαρτιά. Η υποψήφια των Δημοκρατικών δέχθηκε μάλιστα να παραχωρήσει συνέντευξη στον προκλητικό Ζακ Γαλιφιανάκη για να δείξει ότι είναι έτοιμη για όλα. Μετά την περιπέτεια της υγείας της που έκανε πολλούς στις Ηνωμένες Πολιτείες να αμφιβάλλουν για την ικανότητά της να ηγηθεί της χώρας, η Χίλαρη Κλίντον αποφάσισε να δώσει τις δυσκολότερες εξετάσεις για την ετοιμότητα και την αυτοσυγκράτησή της απέναντι στον ομογενή Ζακ Γαλιφιανάκη. My guest today is Hillary Clinton. Η υποψήφια πρόεδρος που συστήθηκε από την εκπομπή ως πάσχουσα από πνευμονία κάθισε ανάμεσα στις δύο φτέρες και περίμενε τον ηθοποιό για να δει μπροστά της το χάρο, τον οποίο εξολόθρευσαν οι άνδρες της ασφάλειάς της. Where is he? Where's that? What? Oh. Just trying to scare her. Just... I'm not getting a... Η Χίλαρη Κλίντον εμφανίστηκε σχετικά ψύχρεμη στις προκλητικές ερωτήσεις του ηθοποιού, προκαλώντας τον μάλιστα να προσπαθήσει περισσότερο όταν εκείνος προχώρησε σε λογοπαίγνιο με τη λέξη secretary, που στα αγγλικά χρησιμοποιείται και για τον γραμματέα και για τον υπουργό εξωτερικών. As secretary, how many words per minute could you type? And how does President Obama like his coffee? Like himself? Weak? You know, Zach, those are really out of date questions. You need to get out more. What happens if you become pregnant? I could send you some pamphlets that might help you understand. Εκείνο που εκνεύρισε τη Χίλαρη Κλίντον ήταν για άλλη μια φορά η εμφάνιση του αντιπάλου της, Ντόναλντ Τραμπ, το διαφημιστικό του οποίου προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. He approves the message. Why would you play a commercial for my opponent in the middle of our interview? He paid me in steaks. I'd be afraid to eat them if I were you. Καθώς απομένουν μόνο λίγες μέρες μέχρι το πρώτο debate των διεκδικητών του Λευκού Οίκου, όλοι οι πολιτικοί αναλυτές προειδοποιούν πως απέναντι στην καταιγίδα Τραμπ, ο οποίος αποφεύγει την επιχειρηματολογία και προτιμά το λαϊκισμό και τις κραυγές, η Χίλαρη Κλίντον θα πρέπει να είναι πολύ καλά προετοιμασμένη για να μην πει στο τέλος. I really regret doing this. Σίγουρα μια ξεχωριστή εμπειρία αυτή για τη Χίλαρη Κλίντον αυτή η συνέντευξη. Ελάτε να περάσουμε τώρα στην απονομή των βραβείων Emmy 2016 που πραγματοποιήθηκε στο Microsoft Theater του Los Angeles και για ακόμα μια χρονιά ο πλανήτης υποκλήθηκε στο μαγικό κόσμο της τηλεόρασης. Τα φλάσα άστραψαν και το κόκκινο χαλί γέμισε από λαμπερές παρουσίες έξω από το Microsoft Theater του Los Angeles για τη μεγαλύτερη γιορτή της prime time τηλεόρασης. Game of Thrones. Γάλλος νικητής της εφετινής απονομής βραβείων Emmy, όπως αναμενόταν, το Game of Thrones. Η επική σειρά κέρδισε το πολυπόθητο τρόπαιο σε 12 από τις 23 κατηγορίες που διεκδικούσε, μεταξύ των οποίων και αυτό της καλύτερης δραματικής σειράς, σκηνοθεσίας και σεναρίου. Η δραματική σειρά «Η πολιτεία εναντίον του O.J. Simpson» απέσπασε 9 βραβεία. Ανάμεσά τους και αυτό της εντυπωσιακής Σάρα Πόλσον για τον πρώτο γυναικείο ρόλο σε σειρά μικρού μήκους, αυτόν της εισαγγελέως Marcia Clark. Όσο περισσότερα μαθαίνω για την πραγματική Marcia Clark, τόσο περισσότερο αναγνωρίζω ότι εγώ μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο ήμασταν επιφανειακοί στις κρίσεις μας και είμαι χαρούμενη που στέκομαι εδώ ενώπιόν σας για να ζητήσω συγγνώμη γι' αυτό. Καλύτερη κομική σειρά αναδείχθηκε η πολιτική σάτυρα VIP με τη Julia Louis-Dreyfus να κερδίζει το 5ο της Emmy στην κατηγορία της καλύτερης κομικής ηθοποιού σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτό μιας φιλόδοξης και συντηρητικής προέδρου που μάχεται να παραμείνει στην εξουσία. 7 εβδομάδες πριν τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, η Dreyfus άφησε αιχμές για την προεκλογική εκστρατεία. Νομίζω ότι το VIP έχει γκρεμίσει το τείχος μεταξύ κωμωδίας και πολιτικής. Η σειρά ξεκίνησε ως μια πολιτική σάτυρα, αλλά τώρα μοιάζει περισσότερο με ένα σοβαρό ντοκιμαντέρ. It now feels more like a sobering documentary.
Το πρώτο του Έμι απέσπασε ο Αιγύπτιο-Αμερικανός Ράμι Μάλεκ που νίκησε τον βετεράνο Κέβιν Σπέισι για το ρόλο του ως κοινωνικά ανάρμοστος χάκερ στη δραματική σειρά Mr. Robot. Ενώ καλύτερος κωμικός ηθοποιός αναδείχθηκε ο Τζέφρι Τάμπορ που πήρε το πρώτο του Έμι για το ρόλο του διαφιλικού στην σειρά Transparent. Σε άλλα νέα από το Hollywood, κρίση σε 6 σκηνές είναι ο τίτλος της νέας ταινίας του Woody Allen. Την ίδια ώρα επιστρέφει στις αίθουσες η πολυσυζητημένη συνέχεια της ταινίας 50 αποχρώσεις του Γκρι που σκουραίνουν περισσότερο, ενώ το Hollywood έδωσε δυναμικό παρόν και σε έναν ασυνήθιστο χώρο στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με θέμα την ειρήνη. Με ουράνιες φωνές και υπέροχη μουσική γέμισε η Μουντή αίθουσα των Ηνωμένων Εθνών σε μια πρωτότυπη εκδήλωση για τη Διεθνή ημέρα της Ειρήνης που γιορτάζεται παγκοσμίως στις 21 Σεπτεμβρίου. Επίτιμη προσκεκλημένη, διάσημες προσωπικότητες του Hollywood και της διεθνούς μουσικής βιομηχανίας που έδωσαν το παρόν θέλοντας να μεταδώσουν το μήνυμα της ειρήνης στα πέρατα της γης μέσω της δικής τους φήμης. Μεταξύ αυτών και ο δημοφιλής ηθοποιός Λεωνάρντο Ντικάπριο, γνωστός για την πλούσια ακτιβιστική του δράση. So my friends, my message to you today can be summed up by another messenger of peace, a great Mahatma Gandhi, who said a small body of determined spirits fired by an unquenchable faith in their mission can alter the course of history. Let today be the day we all become determined spirits together. I have faith that we can alter the course of our planet's history before it is too late, but it is up to all of us. Thank you so much. Αλλά και ο εξαιρετικός καλλιτέχνης Stevie Wonder. The future of this world is in your hands. For the roadmap of peace must be traveled with grace and a commitment to respect every single human being. For we all live as one, united under God. He's bringing you here today. I can't stand his snoring. Το Hollywood όμως διαπρέπει και στο φυσικό του χώρο με τη νέα ταινία του διάσημου Woody Allen «Κρίση σε 6 σκηνές». Πρόκειται για την κινηματογραφική μεταφορά της ομώνυμης τηλεοπτικής σειράς και τη διανομή την κάνει όχι μία από τις παραδοσιακές εταιρείες, αλλά η Amazon. Σε τριλογία φαίνεται να το πηγαίνει η αμφιλεγόμενη ερωτική ταινία «Οι 50 αποχρώσεις του Γκρι». Η δεύτερη ταινία υπόσχεται πιο σκούρες αποχρώσεις του Γκρι, προσδοκώντας να ξυπνήσει το ενδιαφέρον των σινεφίλ που δεν ενθουσιάστηκαν από την πρώτη ταινία. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί με όλες τις ειδήσεις και τις εξελίξεις από τον κόσμο της επιστήμης και της τεχνολογίας. Μείνετε στον Sky.